Την καλημέρα μας, κύριε Παύλο Γερουλάνε. Τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ήθελα να σας ρωτήσω και σκέφτομαι να ξεκινήσω ως εξής. Είχα παρακολουθήσει πριν κάποια χρόνια μια συνέντευξη που είχατε δώσει στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Και μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση που είχατε πει ότι το πρόβλημα με τους πολιτικούς είναι ότι δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας, δεν ζητάμε συγγνώμη πολλές φορές για τα λάθη που ενδεχομένως κάνουμε. Και σας μνημόνευσα με όλα αυτά που συμβαίνουν και σε σχέση με τη θέση που βρεθήκατε κι εσείς, αλλά και στην θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Λίνα Μενδώνη και ακόμα και από την ίδια την κυβέρνηση, έτσι έχει χρεωθεί σαν κακή επικοινωνιακή πολιτική η στάση που κράτησε. Κοιτάξτε, την εποχή που παραιτήθηκα από το Υπουργείο ήταν μια εποχή που, όπως ξέρετε, οι εντάσεις ήταν τεράστιες, είχε γίνει κλοπή στην Ολυμπία και ο λόγος που παραιτήθηκα ήταν διότι θεώρησε ότι θα έπρεπε να έχω θωρακίσει καλύτερα τα μουσεία μας για τέτοιου είδους ενδεχόμενο. Δεν έγινε δεκτή η παραίτησή μου και ξεκίνησα τη δουλειά, μια δύσκολη δουλειά που χρειαζόταν για να βεβαιωθούμε ότι τέτοια φαινόμενα δεν θα ξανασυμβούν. Και νομίζω ότι το ίδιο είναι αυτό που πρέπει να, την ίδια προτεραιότητα πρέπει να θέσουμε τώρα. Ξέρετε, οι ευθύνες, οι πολιτικές πάνε και έρχονται, αλλά δυστυχώς αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πολύ μεγαλύτερο αφορά όλη μας την κοινωνία. Είναι η αρχή μιας διαδικασίας και όχι το τέλος της. Και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να θωρακίσουμε την κοινωνία μας έτσι ώστε να υπάρχει το ανθρώπινο περιβάλλον, οι άνθρωποι που έχουν κάτι να καταγγείλουν να το κάνουν χωρίς φόβο και βεβαίως να προστατεύεται και ο καταγγελόμενος θήτης μέχρι απόδειξη της ενοχής του. Αυτή τη δουλειά έχουμε αναλάβει να κάνουμε στο Δήμο της Αθήνας, έτσι ώστε και ο Δήμος να οχυρωθεί, διότι δεν ξέρω πόσο το έχετε συζητήσει στην εκπομπή σας, αλλά το ελληνικό δημόσιο είναι εντελώς ανοχήρωτο σε τέτοιου είδους σχέσεις και σε τέτοιου είδους συμβάντα. Και κάνετε και μια ενέργεια τώρα που το λέτε, μια πρωτοβουλία που αφορά το MeToo. Πείτε μας λίγο γι' αυτό αφού το συζητάμε. Κοιτάξτε, όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα φαινόμενα εμφανίζονται κυρίως εκεί που υπάρχουν άρρωστες σχέσεις εξουσίας. Εκεί που κάποιος νιώθει ότι έχει τη δυνατότητα να επιβληθεί πάνω σε κάποιον άλλο. Τώρα, αν βγαίνει σεξουαλικά, αν βγαίνει με κακοποίηση, υπάρχουν διάφορα σενάρια, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ξεκινάει από άρρωστες σχέσεις εξουσίας. Λοιπόν, άρρωστες σχέσεις εξουσίας έχουμε σε όλη την ελληνική κοινωνία. Σωστά. Δεν είναι μόνο στο θέατρο αυτά που συμβαίνουν και ξέρουμε ότι συμβαίνουν πιο συχνά από αυτά που καταγγέλλονται. Άρα πρέπει να βεβαιωθούμε όλοι στον καθένα, ο καθένας στο τομέα του, πόσο να αναλογιστούμε και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Έτσι ώστε αυτά τα πράγματα να μπορούν να λυθούν με το σωστό τρόπο. Δηλαδή να δημιουργηθεί αυτό που είπα πριν, ένα ανθρώπινο περιβάλλον. Πώς μπορεί σήμερα, να γίνει λοιπόν, αυτό? Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε θεσμούς οι οποίοι να ενθαρρύνουν ανθρώπους να βγουν και να πούνε την εμπειρία τους. Να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον μέσα από αυτές τις διαδικασίες, έτσι ώστε ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτό τον πόνο, γιατί πρόκειται για βαρύ πόνο αυτό το οποίο συζητάμε, να μπορεί να το συζητήσει με κάποιον. Και από εκεί και πέρα να δρομολογηθεί μια διαδικασία η οποία να προστατεύει, όπως είπα, και τον άνθρωπο ο οποίος βγαίνει να μιλήσει, αλλά και τους ανθρώπους που καταγγέλλονται μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους. Ξέρετε, είμαστε πρακτικά, ακόμα μια λοιπόν, κοινωνία. Πρακτικά, τι βήματα μπορούν να γίνουν, δηλαδή πώς μπορείτε να βοηθήσετε? Κοιτάξτε, το πρώτο το οποίο πρέπει να γίνει είναι, όπως σας είπα, να οχυρωθεί νομικά το ελληνικό δημόσιο. Αυτή τη στιγμή το ελληνικό δημόσιο είναι εντελώς ανοχήρωτο. Έτσι λοιπόν θα φέρουμε προτάσεις για το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Εργασίας, για το τι πρέπει να γίνει νομικά. Για το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενδεχομένως. Ναι, αλλά τα βήματα που συζητάμε είναι τα βήματα που πρέπει να φτιάξουν αυτό το περιβάλλον. Σωστά. Λοιπόν, τα πρώτα βήματα είναι σίγουρα νομικά, αλλά από εκεί και πέρα ο κάθε θεσμός πρέπει να ξέρει ακριβώς πού βρίσκεται, ποιες είναι οι αντιλήψεις μέσα στον ίδιο το θεσμό, πώς καταλαβαίνει ο καθένας τι σημαίνει σεξουαλική παρενόχληση. Και πώς τι καταλαβαίνει βήμα δίνει σε αυτό έγκλημα, που βάλετε σίγουρα. Και τι βήμα δίνει. Ξέρετε, είμαστε μια κοινωνία που είμαστε ακόμα στο γιατί τώρα. Το πρώτο μας ένστικτο είναι να πούμε, μα γιατί βγαίνουν τώρα, γιατί δεν βγήκαν νωρίτερα. Αυτό είναι ένα πολύ πρώιμο στάδιο. Πρέπει να φτάσουμε στο πότε ξανά, εκεί που θα ξεριζώσουμε αυτά τα φαινόμενα από την κοινωνία μας. Ο δρόμος λοιπόν να φτάσουμε από το γιατί τώρα στο πότε ξανά είναι ένας δρόμος στον οποίο πρέπει να μας βρει ενωμένους, να μην τσακωνόμαστε πολιτικά και να μην ξεκατνιαζόμαστε στα κανάλια, αλλά οι άνθρωποι που έχουν θέσεις ευθύνης να τις αναλάβουν και να κάνουν τα βήματα τα οποία χρειάζεται για να φτάσουμε από εδώ που είμαστε σήμερα εκεί που πρέπει να πάμε.
Κύριε Χερουλάνο, θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς στο Υπουργείο Πολιτισμού, όσο υπήρξατε, είχατε ακούσει για τέτοια περιστατικά. Αν είχαν φτάσει στα δικά σας αυτιά. Ακούει κανείς διάφορες φήμες, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μέχρι να βγει η κυρία Μπεκατόρου και να πει αυτό που της συνέβη, δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία για να αρχίσει κανείς να κάνει τη δουλειά που έπρεπε να γίνει. Η πραγματικότητα, και γι' αυτό όλος ο κόσμος θεωρώ πια ότι θεωρεί ηρωίδα για αυτό που έκανε, η κυρία Μπεκατόρου άνοιξε αυτό το παράθυρο και τώρα είναι η δική μας δουλειά να το κρατήσουμε ανοιχτό μέχρι να ξεβρωμίσει αυτό το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει. Είναι στο χώρο του αθλητισμού, είναι στο χώρο της τέχνης, είναι στο χώρο της πολιτικής. Παντού θα βρούμε τέτοια φαινόμενα όπου υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι η εξουσία τους δίνει δικαιώματα που δεν έχουν. Και ένα σχόλιο για την διαχείριση της κυρίας Μενδώνη σε όλη αυτή την κρίση θα ήθελα. Κοιτάξτε, λάθη έγιναν απολύτως. Το χειρότερο όμως που έχει συμβεί αυτή τη στιγμή είναι ότι οι πολιτικοί μας είτε προσπαθούν να βάλουν σε κάποιον άλλον τις ευθύνες ή να αποποιηθούν τις δικές τους. Αυτό που πρέπει να το σπρώξουμε όλους να κάνουν είναι όχι να τσακώνονται μεταξύ τους σαν κουκοράκια, αλλά να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να πάμε τα πράγματα μπροστά. Και αυτό είναι που κάνουμε στο Δήμο της Αθήνας, όπου όλες οι παρατάξεις έχουμε ταχθεί υπέρ του να προχωρήσουν τα πράγματα μπροστά. Και αυτή την εβδομάδα που έρχεται θα ενημερώσω όλους τους αρχηγούς των παρατάξεων. Ενημέρωσα ήδη τον Δήμαρχο και θα ενημερώσω όλους τους επικεφαλείς των παρατάξεων για τη δουλειά που κάνει η δική μας παράταξη, το Αθήνα είσαι εσύ, ώστε και ο Δήμος να οχυρωθεί σωστά απέναντι σε τέτοιου είδους φαινόμενα και να μην υπάρχει ανοχή σε τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και αυτό το οποίο επιμένω πάρα πολύ είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί τις ευθύνες μας και όχι να προσπαθούμε να διχαστούμε πάνω σε επιμέρους γεγονότα. Ας το ελπίσουμε, γιατί και εμάς αυτό το κομματικό μπαλάκι δεν μας αρέσει καθόλου μέσα σε αυτή την οργή που περιλαμβάνει όλο αυτό το... αυτή η σκιά που έχει πέσει από το θέατρο αυτή τη στιγμή και που φυσικά δεν αφορά μόνο το θέατρο, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εύχομαι να πάει καλά όλο αυτό και να γίνει πράξη και όλες οι ενέργειες που αφορούν το MeToo από όλα τα Υπουργεία, στο κομμάτι που τους αφορά, αλλά και από τον καθένα μας επιμέρους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γερουλάνε. Θα πάει καλά, γιατί άρχισε μια δύσκολη διαδικασία και θα δούμε στο τέλος. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Εσείς.